θέματα από το νοσοκομείο, τα προβλήματα, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποια θέματα. Γιατί οι αντιπολίτες πιέζοντας την κυβέρνηση, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι λύνονται και κάποια αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον κοινοποιούνται και μπορούμε να έχουμε μια δυνατότητα. Τα στελέχη εδώ τα ξέρω, το βουλευτή μας είναι το πρόεδρο της Ομαχιακής και τα υπόλοιπα είναι τα στελέχη εδώ, τους υπευθύνους, την πρόεδρο της Περιφερειακής μας. Είναι όλα τα στελέχη σε πλήρη κινητοποίηση. Όλοι, ωραία. Για πες να μας τώρα εδώ, τι βλέπεις, δηλαδή, να μας πούμε πόσο σε τι κατάσταση είναι στην αυτή. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, εντάξει, έχουμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Έχουμε σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες προκηρύξεων θέσεων μονίμων γιατρών. Κάποιες... Τι οργανόγραμμα έχει η ιατρική υπηρεσία? Οργανόγραμμα σαν ιατρική υπηρεσία έχει τον παθολογικό χειρουργικό τομέα, ο οποίος καλύπτει γενική χειρουργική, γυναικολογική, ουρολογική και ορθοπαιδική. Καλή, αυτή τη στιγμή η ορθοπαιδική τον Δεκέμβρη του 2016 αποφόρησε και ο τελευταίος γιατρός μόνιμος που ήταν διευθυντής. Μέσα στο Γενάρη φέραμε επικουρικό ορθοπαιδικό, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα και έχουμε και κάποια χειρουργία που γίνονται. Ένα παλιότερα δεν είχαμε καθόλου χειρουργία. Γιατί πώς είναι στο οργανόγραμμα εδώ? Συνολικά, αυτή τη στιγμή δεν έχω τον νόμο μπροστά μου. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, θα σας πούμε για το νόμο αυτό. Από τις προκηρύξεις του 2011 γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν έτσι. Εσείς πότε αναλάβατε? Έχω τα χρόνια. Η παιδιατρική εδώ που είχε ένα θέμα. Η παιδιατρική συνεχίζει, έχει θέμα. Τι είχαμε, είχαμε δύο γιατρούς. Είναι κλειστή, από σήμερα είναι κλειστή μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε τον διευθυντή. Είχαμε μια μόνιμη γιατρός, η οποία λόγω προβλημάτων επάρκειας στην ουσία δεν εγκριθήκε η μονιμότητά τη. Το Σεπτέμβριο του 2016 εξασφαλίστηκε η συνεργασία με μια επικουρική γιατρός, η οποία στην ουσία γίναν δύο πάλι γιατροί της παιδιατρικής και με τις διαδικασίες των προκηρύξεων που γίνανε για δύο θέσεις παιδιατρικής, η μία καλύφθηκε από τον επικουρικό, κάνοντας τις εισηγήσεις μας και στην προκήρυξη. Η δεύτερη προκήρυξη είχε και άγωνη. Δηλαδή όλοι οι γιατροί που επιλέχθηκαν και είχαν βάλει υποψηφιότητα για το νοσοκομείο της Φλόρινας, σύνολο γύρω στα 7. Το οργανόγραμμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, ποιο είναι? Σαν συνολικό αριθμό, επειδή δεν έχω το νούμερο μπροστά μου, γενικά η νοσηλευτική υπηρεσία καλύπτεται από... Τι πληρότητα έχετε? Η νοσηλευτική είναι πλήρως καλυμμένη. Σε πλήρως. Είναι η νοσηλευτική, στην νοσηλευτική δεν έχουν πρόβλημα. 90% πληρότητα. Η νοσηλευτική καλύπτεται. Μοναδικό νοσοκομείο στην χώρα. Η ΕΡΙΚ χειρουργός. Θα σας πω μετά για τη συμβουλή. Άρα δεν θέλετε νοσηλευτικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό δεν είναι. Για να σας πω, όταν λέτε τα πληρότητα, είναι ότι είναι κοέδε αυτά, μόλις θα λέτε. Όχι, έτσι μόνο τις θέσεις. Μόνο τις θέσεις. Συγγνώμη, μπορώ να κλείσω. Είμαι και μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο, τόσο εργαζομένο. Η πληρότητα είναι τώρα απατηλή, γιατί δεν λειτουργούν κάποια τμήματα, όπως σας είπα. Δηλαδή, έτσι φαίνεται, αν λειτουργήσουν τα τμήματα, νομίζω και εκεί έχουμε κάποια κενά σε θέσεις ΔΕΕ. Αλλά γενικά στο παλιατρικό προσωπικό δεν έχουμε πρόβλημα όπως έχουμε τους γιατρούς. Το κενό είναι στον ιατρικό αναλυτικά για κάθε ένα. Έχουμε στελέχωση περίπου 50%. Εδώ ότι έχουμε στην ουσία αυτή τη στιγμή η παιδιατρική έχει δύο γιατρούς, έναν διευθυντή, μια επικουρικό. Η επικουρικός με τη διαδικασία που κηρύξουν για δύο θέσεις, επιμελητή Β, κάλυψε τη μία θέση. Η δεύτερη θέση της προκήρυξης βγήκε άγωνη και θα ξαναπροκηρυχθεί η θέση. Σε λίγα λόγια, καταλαβαίνω, μια γυναίκα πρέπει να γεννήσει. Του λένε να κοιτάξτε, να βρείτε για ένα γιατρό έξω, γιατί μπορεί την ημέρα του το κετού να μην δουλεύουμε. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, ναι, ακριβώς. Και το ίδιο θα πάρουμε και με την γυναίκα. Πού είναι, για να το καταλάβει. Το ίδιο θα πάρουμε. Αν κάνει ένα παιδάκι σπασμό, έτσι, δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Τι μέρε τη εφημερία. Ναι, δεν μπορεί να έρθει άμα δεν έχει κλειστεί η παιδιατρική, δεν εφημερία παιδιατρική. Από χειρουργούς. Χειρουργούς στην στιγμή έχουμε προκηρύξει θέσεις για επιμελητή Β και επιμελητή Α. Τι έχετε, εγώ ρώτησα, δεν ρώτησα τι έχετε προκηρύξει. Έχουμε αυτή τη στιγμή
έναν επικουρικό, ο οποίος... Ένα νοσοκομείο λειτουργεί με ένα χειρουργό επικουρικό. Μέχρι τώρα στο χρόνο είχαμε μια μετακίνηση μέσα στο εκμελητή Β και μέσα στο μήνα αυτό είχαμε δύο επικουρικούς, οι οποίοι τώρα... Καλύπτονται για να εξυπούρτους. Αυτή τη στιγμή μα για χειρουργικό τομέα καλύπτεται. Γιατί έχουμε και μια εξωτερική συνεργασία με μπλοκάκι, με έναν χειρουργό. Άρα ο νόμος με το χειρουργικό κομμάτι της λοκάλιτης. Δεν έχουμε πρόβλημα και θα το καλύψουμε τον Ιούλιο. Υπάρχει πρόβλημα με το παιδευτικό. Υπάρχει πρόβλημα με τη γενικολογική και με την παιδική. Ένα νοσοκομείο που μου λέει ότι πάω να λύσω το πρόβλημά μου με μπλοκάκι δεν καλύπτεται. Λέμε έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, η ουσία είναι να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες μας σε ό,τι αφορά τις εφημερίες. Σίγουρα δεν είναι μια διαδικασία που θα θέλαμε να είναι μόνιμη με το μπλοκάκι ή εκτός νοσοκομείου. Τι σου κάνει τώρα, ο Πολάκης πρέπει να το στείλει. Ο Πολάκης δεν είναι ο άνθρωπος. Εγώ προσπαθώ να δω τα προβλήματα. Κάμε ελεγχόμενο. Μέσα από αυτό το που μπορούμε να προσπαθούμε. Άρα, σε τρεις τομείς υπάρχει κενό, δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή είναι, βέβαια είναι προκηρύξη στην εξέλιξη. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι ο Σούπερμαν. Εκείνα που έχει με εκείνα θα πορευτεί. Θα δούμε που τρεις τομείς έχει. Οι λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι σου υπάρχει προκήρυξη αυτή τη στιγμή για θέση γυναικολόγου μόνιμου που είναι σε εξέλιξη. Πώς, κανένα χρόνο, δεν φάει. Τώρα είναι στο στάδιο εισηγήσεων. Από τους εισηγητές και αξιολόγηση. Από εισηγήσει μέχρι να μπει μέσα. Αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Ναι, όχι, λέω. Παθολόγους, καρδιολόγους. Θα σας πούμε τώρα. Όσον αφορά την παιδιατρική, θα γίνει επαναποκήρυξη της θέσης για τρίτο παιδίατρο. Ευελπιστώντας έτσι ότι θα καλύψουμε απόλυτα σε μηνιαία βάση όλη τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Δηλαδή, έχοντας τώρα έναν μόνιμο γυναικολόγο και ένα επικουρικό, αυτός ο επικουρικός τελειώνει θητεία του το Σεπτέμβριο, θα υπάρξει απόφαση ή αν δεν βγει τις επόμενες μέρες για παράτηση της θητείας των επικουρικών, οι οποίοι είναι ήδη έλεξη του Σεπτέμβριο. Αυτό συνολικά θα γίνει αυτή. Συνολικά, ναι. Οπότε, έχοντας την προκήρυξη του γυναικολόγου και παράλληλα την προκήρυξη για την επανάληψη της προκήρυξης επαιδίατρο, ευελπιστούμε σε ένα σύντομο περιθώριο. Εδώ λοιπόν, έχουμε πόσες είναι οι κλίνες που έχει το νοσοκομείο? 110. 110? Ναι, ναι. Αλλά... Ψηπλή ανάπτυξη, δηλαδή, η δυναμική του. Και η πληρότητα του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή... Ποια είναι το ουρανό γραμμάτος? Είναι 25 με 30% η πληρότητα του νοσοκομείου. Όχι, για να λέω, το χρονόγραμμα του... Η κατανομή των κλινών. Το χρονόγραμμα στις κλίνες ποιο είναι στο νοσοκομείο? Η κατανομή των κλινών είναι στην παθολογικότητα, στην παθολογική κλινική. 25 κλίνες περίπου. 15 καρδιολογική. Υπάρχουν κλίνες στην καρδιολογική κλινική κατά μέτρα. 110 αυτές καλημέρες. 110 στο σύνολό της. Είναι 10 θέσεις ημοκάθασης. Τις οποίες καλύπτουν με μάτια του νεφρού με 10 κλίνες. Όχι, θέλω να πω δηλαδή... Ποιο είναι η πλήρη ανάπτυξη του νοσοκομείου? Ποια είναι η πρόβληψη? Άμα μπορούσε να αναπτυχθεί πλήρως σε πόσες κλίνες θα έχει? Όχι, θα είσαι 110. 110? Είναι βάση οργανισμού. Βάση του οργανισμού. Ναι, ναι. Και είναι και ένα νοσοκομείο το οποίο είναι αρκετά παλιό και δεν έχει περιθώρια για μεγάλη... Με 110 πιστεύετε ο νομός καλύπτεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κάλυψη είναι 25%. 25-30%. Δηλαδή δεν έχουμε... Άρα πάμε σε όρια κεντρογίας, αστικού τύπου. Αν είχαμε περισσότερους γιατρούς, θα είχαμε δυνατότητα για να κάνει κάτι. Αυτό πάει αντίστοιχα. Δηλαδή, αν είχαμε την παιδιατρική να εφημερεύει κανονικά σε μηνιαία βάση, η ορθοπαιδική να έχει χειρουργία κανονικά, θα ήταν διαφορετικά τα νούμερα. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, τι υποτίθεται έχει ο νομός? Ο νομός έχει το κέντρο υγείας, το οποίο είναι στο Μύτιο. Με βάση τα νέα οργανογράμματα και τους οργανισμούς του νοσοκομείου, τα κέντρα υγείας υπάρχουν. Βέβαια, έχουμε συνεργασίες ό,τι αφορά διακομιδές ή αν χρειαστούμε κάποια ανακάλυψη. Το ΕΚΑΒ εδώ φιλοξενείται στο νοσοκομείο της Φλόρινας σαν υποδομή. Πώς σας αναφέρει? Αυτή τη στιγμή έχει 4 ασθενοφόρα. Πόσα? 4 ασθενοφόρα. Καλύπτεται. Καλύπτεται, ναι, έχουμε καλή κάλυψη του νομού σε ό,τι αφορά τα ασθενοφόρα. Από πληρώματα? Έχει, υπάρχει πάντα εφημερία, πάντα κτλ. Άρα. Καλυπτόμαστε, δηλαδή σε τύπο πρόβλημα για το νοσοκομείο. Εδώ και γίνεται μια προσπάθεια μέσω προκηρύξεων, οι οποίες αυτές έχουν και μια δυσκολία. Από ΑΕΔ πήρατε κόσμο? Έχουμε. Πήρα. Σε τι ειδικότητες? Και νοσηλευτικό προσωπικό. Στο διοικητικό. Στο παιδιατρικό, όχι, για το γιατρικό έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και κυρίως έχουμε τις προκηρύξεις
δεν ξέρω αν με επιτρέπετε, είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ότι δεν μπορούμε να προσελκύσουμε γιατρό από άλλη περιοχή. Δηλαδή, περιμέναμε καρτερικά από πέρυσι τον Αύγουστο αυτές τις προκηρυγμένες θέσεις και δεν καλύφθηκαν. Είναι δύσκολη, έτσι. Έχουμε ελάχιστος. Είναι δύσκολο ίδιος πια να μπορέσει να... Πόσοι δικαιωμένους έχει το γράμμα? Αυτή τη στιγμή οι δικαιωμένους έχουμε ένα στο εργαστήριο, οι δικαιωμένους, ένα στην παθολογική, ένα στο εργαστήριο και παθολογία. Ένας που μας ήρθε τώρα στην παθολογική και ένα στην παθολογική. Δεν έχουμε πέρασμα. Τι προπολογισμό έχει το γράμμα? Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός μας, ο περσινός, βγήκε αρκετά καλά σε σχέση με τις προβλέψεις του 2017 μαζί με την διαμόρφωση του προϋπολογισμού μας, φτάνουν στα 8.600.000-3.000. Σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαίωση των εξόδων, θα υπάρξουν και κάποιες επιχορηγήσεις πρόσθετες μέσα τώρα με την δάση. Φάρμακα πώς έχετε? Στα φάρμακα πέρυσι είχαμε, θα σας πω και λεπτά νούμερο, κάποιο να παίξω, για το φαρμακευτικό είχαμε γύρω στα 720.000 ευρώ. Καλύφθηκε η ανάγκη. Αυτό είναι για 16 λεπτά. Για το 16 λεπτά, στο 17. Στο ίδιο επίπεδο θα είναι και στο 17. Απλά ξαναπάς πάλι στο αυτό που είπε ο άνθρωπος, ότι πρέπει, για να δεις και άμα σε καλύπτουν και άμα σε φτάνουν, πρέπει να τα λειτουργήσεις όλα. Άμα λειτουργήσεις τα μισά, σε καλύπτουν. Ενεργειακά υπολοιπόμαστε κάθε μήνα, 14 μήνες. Και άμα το κλείσουν, μας περισσεύουν κιόλας. Καλά, αν δεν ξοδέψουν και τίποτα, θα πούμε. Έτσι και εκεί το πόδι, λειτουργήσει 3 χρόνια. Όχι, το φάρμα δεν καλύπτουμε. Έχουμε 2 μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι καλύπτουν πάντα τις βραδινές βάρδιες και με αποσπασματικά τις κάποιες απογευματικά κατά προτεραιότητα. Δεν έχεις ρεβάλει έξτρα? Πρόσθετο προσωπικό όχι, δεν υπάρχει. Στην καθαριότητα? Και καθαριότητα έχουμε 15 εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες έχουν γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτές τις ατομικές? Ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και με 14 γυναίκες εδώ στο νοσοκομείο και με μία το Κεφία Πανιδρό. Πώς πιστεύετε η άποψή σας για τα... Η Δυτική Μακεδονία πώς πρέπει να δουλέψει, πιστεύετε? Τώρα που έχετε ένα χρόνο εμπειρία εδώ, στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Πώς θα έπρεπε να δουλέψει τα νοσοκομεία? Συνολικά. Καταρχάς θα έπρεπε να πιστεύω την άποψή μου ότι βασικά κάποια ζητήματα... Δηλαδή ένας άνθρωπος εδώ στη Φλόρινα τώρα, άμα είπαμε, το παιδί άμα αρρωστήσει το ξύλο, εδώ δεν μπορεί να κάνει. Θα πάει πού? Θα έπρεπε τα βασικά μικρά νοσοκομεία της περιοχής. Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πού θα πάει? Θα έπρεπε τουλάχιστον ένα σχεδιασμό σε γενικό χάρτη της περιοχής να προβλέπει σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την επάνδρωση, τη στελέχωση με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό κάποιων βασικών νοσοκομείων, δηλαδή η Ιταλία, η Δυτική Μακεδονία. Έχουν μια παρόμοια θέση πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται. Θα έπρεπε τα οργανογράμματα. Πού θα πάει άμα το παιδί αρρωστήσει κάποιος? Σωστό, κανονικά το παιδί αν αρρωστήσει, όταν έχοντα παιδιατρική στελεχωμένη, θα έρχεται εδώ. Για τα βασικά. Πού θα πάει? Θα πάει στην Πτωλεμαίδα. Θα πάει στην Πτωλεμαίδα. Με διακοπή, όταν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Γιατί περιμένοντας να καλύψουν τουλάχιστον 3 θέσεις παιδιάτρων. Όπου η Πτωλεμαίδα τώρα καλύφθηκε, γιατί δεν έχει ούτε εκεί. Η Πτωλεμαίδα τώρα καλύφθηκε. Που σημαίνει ότι έπρεπε να πάει Κοζάνη. Είναι το και μιλάμε για Φλόρινα. Αν ήταν από Πρέσπα, έπρεπε να πάει Κοζάνη το παιδί. Πόση ώρα? 2 ώρες. Το λιγότερο. 2 ώρες. Για να πάει τέτοιο. Δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν αυτό, αυτό ήθελα να πω εγώ. Δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα η Καστοριά, δεν καλύπτει Πρέσπα. Από την Πρέσπα έπρεπε να πάει η Κοζάνη. Η Καστοριά έχει το αντίστοιχο στο παιδιατρικό. Η Καστοριά καλύπτεται, είναι καλυμμένη από όσο ξέρω. Εφημερεύει κανονικά η Καστοριά. Δουλεύει κανονικά το γενικό. Αλλά δεν πήγε, ήταν. Γι' αυτό και υπάρχει συνεννόηση γυναικολογικά προστατικά να πηγαίνουν στην Καστοριά στην Κοζάνη. Η Πτωλεμαίδα είναι πιο εύκολη πρόσβαση και χιλιομετρικά και σαν πρόσβαση δρόμου. Σε περιπτώσει όταν δεν έχει βρει κανεί τη Φλόρινα. Το βασικό αυτό που να πω, που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές,
και με την κυρία Κετσετζή και με τον νέο διοικητή είναι το θέμα του ιατρικού προσωπικού. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σαφέστα άλλα προβλήματα λειτουργικά ή δεν είπαμε και το θέμα αν υπάρχει πρόβλημα στα αναλώσιμα. Τώρα έχετε. Όχι. Παλιότερα ενδεχομένως υπήρχαν. Δηλαδή με το προϋπολογισμό που έχετε. Πέρσι είχαμε μια δυνατότητα και είχαμε ληξιπρόθεσμα τα οποία πληρώθηκαν γύρω στα 1.785.000. Δόθηκαν. Τα κλείσαμε. Ναι. Δεν έχουμε ληξιπρόθεσμα. Και ό,τι άλλο βγαίνει τώρα. Έχετε πάρει και σε. Αλλά μετά πάμε σε αυτό που είπε η τροφοδοσία και φαρμακοκίνητο υλικό δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή κανονικά. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν όλες οι κλινικές και ο προϋπολογισμός θα φτάσει και τα υπόλοιπα θα φτάσουν. Πρέπει να λειτουργήσουν όλες για να δούμε πραγματικά ποιες συμπεραματικές ανάγκες. Γιατροί, από ό,τι καταλαβαίνει, γιατροί λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αλλά και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται με βάση και τις μηνιαίες αναφορές που έχουμε δει. Αν υπάρχει μια τάση αύξηση δαπανών σε ό,τι αφορά υπηρεσίες ή αποδοτικότητα του νοσοκομείου, υπάρχει αντίστοιχη διαμόρφωση μέσα στον χρόνο σε ό,τι αφορά τις πόσες επιχορηγήσεις που υπάρχουν. Στις κλινικές που λειτουργούν, ποιο είναι το ποσοστό που αν υπάρχει το 50% είναι η πληρότητα. Τόσο μέσο όσο αυτό είναι. Δηλαδή και στην καρδιολογική στιγμή, τόσο είναι. 100%. Η καρδιολογική έχει 15 κλίνες, αν κάνω λάθος, η Φλωρίνα. 12 κλίνες είναι περίπου. Αλλά η κλινική που δουλεύει πιο πολύ, με μεγαλύτερη πληρότητα από όλες τις υπόλοιπες κλινικές, είναι η παθολογική. 125 κλίνες νομίζω. Ναι, δηλαδή η παθολογική δουλεύει πολύ περισσότερο. Τρεις παθολόγους νομίζω. Τρεις παθολόγους. Και τρεις καρδιολόγους. Καλύπτονται. Το είδα. Άρα εμείς, επειδή ερχόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ουσία των τομεχών και το ενδιαφέρον είναι να βοηθήσουμε καταρχάς, μέσα από εννοείται ότι θα υπάρχει και σχετική κριτική, αυτό θα το κρίνουν, είναι η ανάδειξη της έλλειψης του ιατρικού προσωπικού. Εκεί πρέπει να στηρίξουμε κιόλας αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά την εκπαιδεύση των προκηρύξεων και είναι ένα σημαντικό θέμα. Δηλαδή, όσο γίνεται να συντομεύουν οι προκηρύξεις. Αλλά ένα ζήτημα μεγάλο είναι ότι επειδή είναι σε περιοχή ιδιαίτερα άγωνη και παραμυθόρια, οι προτιμήσεις των γιατρών επειδή είναι σε άλλες πόλεις, βάζουν μεν υποψηφιότητα για την πόλη της Φλόρινας, επιλέγουμε, κάνουμε κρίσεις, υπάρχει φοβερή γραφειοκρατία και καθυστέρηση. Ένας καρδιολόγος φεύγει μέσα στο Παπα-Νικολάου τώρα. Και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι ότι επιλέγουν άλλες πόλεις. Παθολόγο. Και δεν έχετε έναν παθολόγο που φεύγει τώρα, νομίζω πάει στο Παπα-Νικολάου. Όχι στον Παπα-Νικολάου. Όχι στον Παπα-Νικολάου, πού θα πάει. Από τον Λεμαϊρά. Από τον Λεμαϊρά. Αλλά και αυτόν η διαδικασία είναι πριν φύγει να αναπληρωθεί η θέση με προκήρυξη. Δεν θα φύγει γιατρός αν δεν αναπληρωθεί η θέση του από προκήρυξη και από. Δηλαδή δεν θα φύγει γιατρός αν δεν αναπληρωθεί. Ναι, το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι. Γίνεται η προκήρυξη και μπορεί να φύγει γιατρός. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι στην προκήρυξη αυτή που θα γίνει θα καλυφθεί η θέση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα φύγει ο γιατρός, νομίζω ότι μόνο προκήρυξη. Δεν είναι μόνο περιθώριο. Ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Το οποίο θα πρέπει σε αυτό το διάστημα ήδη έχουμε δρομολογήσει έτοιμα για προκήρυξη και την κάλυψη των θέσεων που θα αδειάσουν μετά από σχετικό έτοιμα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στις παραμεθόριες περιοχές είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχουν τα κίνητρα για να έρθουν γιατροί. Ή θα πρέπει να είναι από εδώ, να έχει εντοπιό έτα ή κάποια περιοχή κοντινή καταγωγή του. Αλλιώς με τους παιδιάτρους όλοι προτιμήσουν να πάνε σε πόλεις και κέντρα τα οποία είναι κοντά σε χώρους.